Ζαχαρίας Μίχας, επικεφαλής του defensepoint.gr, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Γεια σας κύριε Μίχα. Καλημέρα, καλημέρα. Βλέπω ότι ένα κοινό προβληματισμό τον έχετε απλώσει στην αρθρογραφία του defensepoint.gr και μπαίνω αμέσως στο θέμα. Έχουμε προκαλεί μία απορία σε όποιον παρακολουθεί τις διεθνείς σχέσεις όταν βλέπει την Τουρκία που ενώ έχει σχέση με τη Χαμάς, ενώ πάει κόντρα με το Ισραήλ αντανακλαστικά με τις ΗΠΑ, έχει στο έδαφος της το S-300 και εξοπλίζεται με F-16 και αναβαθμίζει αυτά που έχει και δεν μπαίνει στη φάση των... δεν συμβιβάζεται με τους όρους. Η Ελλάδα από την άλλη μεριά είναι το καλό παιδί, είναι πιστός σύμμαχος, παίρνει τα F-35, αλλά τα παίρνει αφού κλείσει το θέμα της Σουηδίας και αφού ανοίγει ο δρόμος για τα F-16 για την Τουρκία. Κάντε μας λίγο μια ανάλυση με όλα αυτά που έχετε συνολικά στο Defense Point. Αυτό που έχω καταλάβει εγώ είναι ότι το αφήγημα της αναντικατάστασης της Τουρκίας παραμένει πανίσχυρο εντός του αμερικανικού κατεστημένου εξωτερικής και αμερικής πολιτικής στην Ουάσιγκτον, με αποτέλεσμα να προσπαθούν με κάθε δυνατό τρόπο να προσελκύσουν την Τουρκία ξανά στο δυτικό Μαντρί. Αυτό οδηγεί σε συνεχείς προσφορές με στόχο να συνετίσουν την Τουρκία και να την επαναφέρουν, αλλά δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι στο τέλος της ημέρας θα βγει. Οι πιθανότητες μπορεί να είναι μοιρασμένες. Υπάρχει μια συγκεκριμένη στροφή της Τουρκίας και δεν είναι μόνο στο επίπεδο του Ερντογάν, αλλά στο επίπεδο πολλών περισσότερων, ένα πάντρεμα του Ισλαμισμού με τον Εθνικισμό και μια στροφή προς τον Ευρασιανισμό, προς το θεωρεί η Τουρκία τον εαυτό της ως έναν αυτόνομο δρόντα, θεωρεί ότι περιορίζεται στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, με τη Δυτική Συμμαχία, με αποτέλεσμα να επιλέγει την αυτονόμησή της. Θεωρεί ότι παίζοντας τον έναν απέναντι στον άλλον μπορεί να αποσπάσει πολύ περισσότερα ανταλλάγματα και αυτή στο τέλος της ημέρας είναι η πολιτική που επιλέγει για να την εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων, των τουρκικών εθνικών συμφερόντων, αλλά επίσης και στην εξυπηρέτηση της κυβερνώσας ελίτ στην Τουρκία. Κάπως έτσι μπορούμε να ερμηνεύσουμε και την όλη ιστορία με τα F-35. Προσπαθούν να τους δώσουν συνεχώς κίνητρο να αλλάξουν την πολιτική τους. Είναι πολύ αμφίβολο αν θα αλλάξει η πολιτική της Τουρκίας. Επί της ουσίας θα γίνει μια τακτική στροφή ενδεχομένως για να μπορέσουν να πάρουν τελικά τα F-16, τα F-16 Block 70, την πιο προηγμένη έκδοση τέλος πάντων πολύ γνωστού μαχητικού best-seller τέλος πάντων της παγκόσμιας αγοράς, αλλά πρέπει να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση, διότι έχει αρκετούς σκοπέλους στη διαδρομή και συνεχίζεται όλο αυτό το λίγο παρανοϊκό debate ανάμεσα στους Τούρκους και τους Αμερικανούς. Δώστε μας αυτό, να κάνουμε τούτο. Δεν φαίνεται να καταλήγει κάπου όμως άμεσα, εάν δεν κλείσει ένα κεφάλαιο στην τουρκική εξωτερική πολιτική και ανοίξει ένα άλλο, το οποίο θα είναι λίγο περισσότερο ορθολογικό. Χρησιμοποιήσατε μια λέξη, είπατε, μιλήσατε για σκοπέλους. Η Γερουσία, η Επιτροπή των Εξωτερικών Υποθέσεων, έδωσε την έγκριση με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κάποιες εγγύησεις. Πιστεύετε ότι αυτό με αυτό που δήλωσαν οι Τούρκοι αξιωματούχοι, ότι εμείς δεν παίρνουμε τα F-16 ούτε με όρους ούτε με εγγύησεις, πιστεύετε ότι είναι ένα σκόπελος? Ένα. Δύο. Μπορούν να σταθούν εγγύησεις απέναντι σε μια Τουρκία? Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι γενικώς, όπως ξέρουμε και την ψυχολογία της τουρκικής ηγεσίας, δεν αρέσει το να βάζεις περιορισμούς. Απ' την άλλη, το να πας οποιοδήποτε άλλο μαχητικό αεροσκάφος πέραν του F-16 για τον κορμό της πολεμικής αεροπορίας θα ήταν εξαιρετικά πολύ δάπανο και πιθανότατα αποτελεσματικό τουλάχιστον για μια δεκαετία. Άρα η βασική επιλογή των Τούρκων είναι σαφώς το F-16. Από την άλλη, δεν μπορούν συνεχώς να τους λένε, γιότι υπόθηκε για αναλυτές στην Τουρκία ότι αν να μας λέτε όχι στους Κούρδους, όχι στους Έλληνες, για ποιο λόγο να τα αγοράσουμε. Και να σου πω την αλήθεια, αυτή τη λογική την εστερνίζομαι και εγώ, αλλά θα πρέπει να τη γυρίσουμε και ανάποδα, να τη δούμε και από την πλευρά των, Ελλήνων. Διότι εάν και εμείς πούμε το ίδιο, είτε οι Αμερικανοί δεν πρέπει να μας πουλήσουν μαχητικά αεροσκάφη, διότι υποτίθεται ότι τύπης
οι Τούρκοι είναι σύμμαχοι, αν ακολουθήσουμε αυτή τη λογική. Όμως, εκτός από το ότι οι Αμερικανοί δεν μπορούν να μας πούνε το ίδιο, και οι ίδιοι οι Τούρκοι και εμείς θα πρέπει να κάνουμε συνολικότερη επανεξέταση της πολιτικής μας απέναντι στους συμμάχους μας και ποιος ακριβώς θα είναι τα περιθώρια που θα τους αφήνουμε. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα οδηγεί κάπου. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει ξανά μια νέα αντιμετώπιση της Ατλαντικής Συμμαχίας. Πρέπει ίσως να δούμε μια επανατοποθέτηση της Ατλαντικής Συμμαχίας με καινούργιες αρχές και αξίες τις οποίες θα ακολουθούν οι σύμμαχοι και δεν θα επιτρέπουν συμπεριφορές σαν αυτές της Τουρκίας. Οι σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ περνάνε μέσα από το Ισραήλ. Η Τουρκία έχει δείξει μια στάση πολεμική απέναντι στο Ισραήλ στο θέμα της Μέσης Ανατολής, στο θέμα της διαχείρισης του πολέμου. Μέχρι και πρόσφατα υπήρχαν αξιωματούχοι στο Ισραήλ που μιλούσαν για την δημιουργία κουρδικού κράτους και επειδή όλο αυτό αντανακλά στην ελληνική εξωτερική πολιτική, βλέπετε σύννεφα σε αυτό το θέμα? Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι οποιοδήποτε άλλος είχε τη ρητορική του Ερντογάν απέναντι στο Ισραήλ δεν θα έβλεπε κάτι καλό στη ζωή του. Αυτή τη στιγμή όμως οι Τούρκοι έχουν προχωρήσει τόσο πολύ που το παρακάμπτουν ακόμα και στο επίπεδο του εβραϊκού λόμπι στην Ουάσιγκτον, που είναι πάρα πολύ ισχυρό. Αυτό αποδεικνύει τον εθισμό τέλος πάντων του αμερικανικού κατεστημένου στην Τουρκία, στο αφήγημα της αναντικατάστασης της Τουρκίας που λέγαμε. Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, αλλά από τη στιγμή που καταφέρουν να τριπλάρουν τέλος πάντων ακόμα και αυτό το σκόπελο, θα πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη για τα περιθώρια προώθησης των δικών μας εθνικών συμφερόντων στην Ουάσιγκτον, διότι και είναι λίγο τρελό το να αποδεχόμαστε, χωρίς να διαμαρτυρόμαστε ιδιαίτερα, αυτή τη σύνδεση της τύχης της Ελλάδας με την τύχη της Τουρκίας. Αν αυτό εξυπηρετεί το αμερικανικό εθνικό συμφέρον, δεν διαφωνώ. Καλώς κάνουν οι Αμερικανοί και το επιδιώκουν. Εμείς δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το κάνουμε. Η Αμερική έχει μπει ήδη σε προεκλογική περίοδο. Ο Τραμπ φαίνεται να είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Στο σενάριο που έχουμε τον Τραμπ στην εξουσία, βλέπετε να αλλάζουν τα πράγματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις? Θα αλλάξει η συνολικότερη θεώρηση εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Το αφήγημα της αναντικατάστασης της Τουρκίας πιθανότατα δεν θα αλλάξει, αλλά έχω την αίσθηση ότι ίσως μπουν λίγο περισσότερο χαλινάρια, διότι μπορεί να λέμε ο Τραμπ και να λέμε για τις κάποιες ειδικές σχέσεις που είχαμε με τον Ερντογάν, αλλά στο επίπεδο του συστήματος εξωτερικής πολιτικής και των χωρών, παρότι οι προσωπικές σχέσεις παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, υπάρχουν όμως κάποια δεδομένα από τα οποία δεν μπορείς να ξεφύγεις έτσι απλά. Δεν μπορείς να φύγεις από αυτά τα δεδομένα, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα περιοριστικό πλαίσιο. Το σίγουρο είναι ότι μέχρι ένα σημείο θα μπορεί να πηγαίνει ο Ερντογάν. Είναι στο χέρι της Ελλάδας σε πολύ μεγάλο βαθμό να κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις ώστε να αντιληφθεί και καινούργια. Η καινούργια αμερικανική κυβέρνηση ότι δεν επιθυμεί η Ελλάδα και δεν της αρέσει καθόλου το να συνδέει το μέλλον της με το τι ακριβώς την πολιτική της να λέει αποτελεί χαρτί στο αχέρια των ΗΠΑ για τη ρύθμιση της συμπεριφοράς του Ερντογάν. Δεν έχω ιδιαίτερη αισιοδοξία ότι θα αλλάξουν ιδιαίτερα τη στρατηγική που ακολουθούμε, αν μπορεί κανείς να μπει στρατηγική. Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Υπάρχει το σενάριο να αλλάξουν λίγο τα δεδομένα και να φύγουν οι S-300, σενάριο είναι, οι S-400 από το τουρκικό έδαφος, προκειμένου, αυτός τουλάχιστον είναι βασικός όρος από την αμερικανική εξωτερική πολιτική, να φύγουν οι S-400 για να μπορεί να ξαναμπεί στα F-35. Υπάρχει τέτοιο σενάριο και αν υπάρχει, υπολογίζεται την αντίδραση της Ρωσίας? Δεν είναι θέμα σενάριου. Είναι θέμα το τι έχει υποθεί σε επίσημες δηλώσεις. Εγώ προσωπικά έχω γράψει σε πάρα πολλές περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 3-4 χρόνια, ότι αυτό το σενάριο είναι ανοιχτό. Μικρές πιθανότητες να συμβεί, αλλά δεν πάβει να είναι ανοιχτό. Οι ίδιοι Αμερικανοί στο ίδιο πλαίσιο προσπαθούν να δώσουν κάθε δυνατό κίνητρο στον Ερντογάν να αλλάξει το δρόμο. Απαλλάξω από τα 400, βέβαια.
Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν συνεπάγεται αυτόματα ότι θα επιστρέψει στο πρόγραμμα του F-35. Φοβούνται πολύ περισσότερα πράγματα οι Αμερικανοί. Επίσης, απ' την άλλη όμως, το αμερικανικό βιομηχανικό, τέλος πάντων οι μεγάλες αμυντικές βιομηχανίες που εμπλέκονται στο πρόγραμμα του F-35, θα ήταν πολύ χαρούμενες στο να επέστρεφε μια χώρα η οποία είχε μια δέσμευση να αγοράσει, επιθυμία να αγοράσει 100-110 μαχητικά. Εμείς, απ' την άλλη, έχουμε κάθε λόγο να κινητοποιούμαστε για την ανατροπή του status quo και των ισορροπίας δυνάμεων. Έχουν ήδη δεσμευτεί ότι θα φτιάξουν και δεύτερο αεροπλανοφόρο, το οποίο δεν έχει νόημα να φτιαχθεί αν δεν έχει μαχητικά αεροσκάφη πάνω. Εκτός αν πια θα μας πούν οι Τούρκοι ότι θα φτιάξουν και το ΚΑΝ, θα το φτιάξουν και στην εκδοχή που τέλος πάντων βραχίας από προσνείωσης για να το χρησιμοποιήσουν στο αεροπλανοφόρο. Η κατάσταση δεν έχει ξεκαθαρίσει, τα πάντα μπορούμε να τα περιμένουμε, αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα με το τι επιτρέπουμε και θεωρούμε φυσιολογικό να συμβαίνει και εδώ στην Ελλάδα. Η Ρωσία, αν τυχόν και αυτό το πράγμα εξελιχθεί, υπολογίζεται να πάρει αντίμετρα από τη στιγμή που έχει αναπτυχθεί ο σύμμαχο μέσα στο ΝΑΤΟ? Κοιτάξτε να δείτε, είναι εξαιρετική η δουλειά που κάνει ο Ερντογάν για λογαριασμό του Πούτιν. Αυτό το δεδομένο τον χρησιμοποιεί ως ένα εργαλείο διχασμού της Ατλαντικής Συμμαχίας και δει τις εξαιρετικά κρίσιμες νοτιοανατολική της πτέρυγας. Έχει πολύ μεγάλη αξία και έχει και οικονομική αξία. Βλέπουμε τις οικονομικές συνεργασίες δεκάδων δισεκατομμυρίων για την οικοδόμηση, για την κατασκευή πυρηνικών εργοστασίων, εργοστασίων παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, για να είμαστε απολύτως, για την παραγωγή ενέργειας, τέλος πάντων, για να είμαστε απολύτως ακριβείς. Θα συνεχίσει να είναι η σχέση αυτή στο περίπου, διότι αυτό γινόταν και μέχρι τώρα. Μην ξεχνάμε τη θέση των Τούρκων απέναντι στην Ουκρανία, την ειδική στάση που έχουν λόγω των Τατάρων της Κριμαίας. Είναι μια σειρά από πράγματα που υποδεικνύει ότι ίσως θα είχε κίνητρο ο Πούτιν να διευκολύνει από ένα σημείο και πέρα τον Ερντογάν. Αυτό πρέπει να το υπολογίσει πολύ καλά η Δύση όμως, γιατί για παράδειγμα, για ποιο λόγο αν είσαι Πούτιν να μην υπολογίζεις ότι δίνοντας σε έναν αμετροεπί και εντελώς κοινικό Ερντογάν να του δώσει τα κατάλληλα ανταλλάγματα, θα σου δώσει μια εικόνα για το τι σημαίνει το βασικό μαχητικό, τέλος πάντων, του βασικού σου αντιπάλου των Αμερικανών και των Ατοικών στην περιοχή σου και να αποκτήσει εικόνα για το F-35 που διαφορετικά δεν θα την είχε. Που ήταν πάντα και ο φόβος των Αμερικανών σε όλα αυτά. Κύριε Μιχάλη, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση σας. Καλημέρα σας. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.